Απόλλων Χρυσοχωρίου, Ατρόμητος Ακροβουνίου, 1-1. Ένας υπερπολίτιμος, θα έλεγα, βαθμός για τον Ατρόμητο. Θα ήθελα δύο σχόλια από εσάς. Καταρχήν, ευχαριστούμε για την άψογη φιλοξενία των Απόλλωνα. Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε, νιώσαμε πολύ άνετα και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Γνωρίζαμε τις ιδιαιτερότητες και του γηπέδου και του παιχνιδιού. Ένας δύσκολος αντίπαλος σε ένα δύσκολο γήπεδο. Και για αυτούς που είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, για την ομάδα του Απόλλωνα. Το πλάνο μας, καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου γιατί τήρησαν κατά γράμμα το πλάνο που είχαμε στο σημερινό παιχνίδι, ειδικά και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο έληξε 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίσαμε με το ίδιο πλάνο, αλλά στα πρώτα, νομίζω, ή στο πέμπτο ή στο έκτο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου, δεχτήκαμε ένα γκολ από μια αστάθεια εκεί της άμυνας. Παρ' όλα αυτά δεν το πιστέψαμε, αλλάξαμε και το σχηματισμό, έκανα και κάποιες αλλαγές. Παλέψανε τα παιδιά, είναι υπερπολίτιμος αυτός ο βαθμός σε αυτή την έδρα, με αυτή την ομάδα. Να μας συγχωρέσουν λίγο οι αντίπαλοι μας για την ένταση που έχουμε, αλλά κάναμε έναν αγώνα όλη τη χρονιά. Αυτά τα παιδιά με ένα πολύ μικρό ρόστερ έχουν καταφέρει πολλά πράγματα και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και με τις ατυχίες που είχαμε με απουσίες. Και νομίζω ότι τελικά αυτός ο βαθμός κρίνεται και δίκαιος. Αν συμφωνεί και ο Διονύσης, από τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού. Να ευχηθώ στον Διονύση που είναι ένας πολύ, πολύ καλός προπονητής. Καλή συνέχεια και να επιτύχουν τους στόχους τους και τώρα και στο μέλλον φυσικά. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προέρχεστε από ένα δύσκολο παιχνίδι από τον αγώνα κυπέλου που κάνατε πριν από 2-3 μέρες. Σήμερα πήρατε το βαθμό της ισοπαλίας. Θα ήθελα και από εσάς λίγο για το πρωτάθλημα. Θα ήθελα δύο σχόλια και από εσάς. Ναι, για το σημερινό παιχνίδι θα έλεγα κατά την προσωπική μου άποψη ότι για μας έχει δύο αρνητικές όψεις για την ομάδα μου το παιχνίδι. Το ένα είναι ότι βγάλαμε και φαινόταν ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο αρκετή κούραση με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να έχουμε ένταση στο παιχνίδι μας, να έχουμε ρυθμό. Φαινόταν, ήταν εμφανή έτσι κάπως η κόπωση στους παίκτες. Και το δεύτερο θα έλεγα είναι ότι είχαμε κάποιες 2-3 στιγμές αδράνειας η φάση της άμυνας, τις οποίες τη μία από αυτές ο αντίπολος πραγματικά τις εκμεταλλεύτηκε, ισοφάρισε το παιχνίδι και θα έλεγα ότι μέτρησε και η εξαιρετική ικανότητα του επιθετικού της αντιπάλου ομάδας, του Άγκου, ο οποίος έκανε ένα πολύ ωραίο τελείωμα και δύσκολο. Από εκεί και πέρα, παικτικά, θα έλεγα ότι και το γήπεδο δεν βοήθησε στο να παιχτεί ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο και για τις δύο ομάδες. Σίγουρα ο Ατρόμητος Ακροβουνίου είναι η ομάδα η οποία είχε το κίνητρο, αλλά και εμείς έχουμε το δικό μας κίνητρο σαν ομάδα. Εκπροσωπούμε εδώ πέρα την περιοχή. Σαν σύλλογος θέλουμε κάθε παιχνίδι να είμαστε όσο μπορούμε αντάξιοι των προσδοκιών μας, ασχέτως τις όποιες επιβαρύνσεις ή αποσύσεις μπορεί να έχουμε. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θα έλεγα ότι δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, καλώς ή κακώς. Έχουμε επίσης πρόγραμμα το οποίο είναι επιβαρημένο. Τετάρτη πάλι έχουμε μια εμβόλυμη αγωνιστική. Εντάξει, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να οργανωθούμε, να ετοιμαστούμε, να βγάλουμε τα παιχνίδια αυτά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ στον Ατρόμητο Ακροβουνίου και στον Βασίλη. Κάνουν πολύ καλή προσπάθεια εδώ πέρα τα παιδιά και εύχομαι ότι καλύτερο και για τα παιδιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.